Καλά. Θέλω να ξεκινήσουμε από το ραντεβού μας, το πρώτο που πρωτοσυνάντηση, με κάτι που είπες να προσευχόμασταν. Είχα 7 χρόνια μπάρμα, εδώ δίπλα, στο μαγαζί. Δούλευα αρκετά χρόνια και στο συνεχίδι της όπως ήταν. Κάποιες εκπομπές και λίγο παλιότερα.
κακομαθημένο μέσα στο μεδούλι. Λέμε τώρα, εσύ τα έχεις πει. Εγώ το έχω πει, αλλά μετά με πήρε μάνα και το τρέχω να γιατί λέει ότι δεν τα λες σωστά, δεν τα λέει και το εγώ θα πω ότι πολύ τόσο καλό. Για να μην σε κακομάθω, σε καλό μας μάλλον. Εκεί το μπερδεύουμε. Το λέω μόνο από πέντε και ξέρω ότι το να μοιράζεσαι είναι μια λειτουργία ενός μηχανισμού που πρέπει να πείρεις. Δεν βγαίνει αυτόνητα γιατί δεν έχει συνηθίσει να το κάνει. Ένα κομμάτι αυτό ένα κομμάτι που πολέμησε κάποιος. Αλλά αυτό θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά. Είναι πιο δύσκολο. Άρα τώρα που έχεις την ίδια καθήκη ζωή να μοιράζεσαι χώρο με έναν άνθρωπο, πέρασες από δυσκολία, γιατί πάνε κάπου βαρύ και έως αυτό, αλλά ήθελες τον χρόνο σου να τον πάρεις ώστε ξέρεις να βρεις τα πατήματα ή πήγε να το πήγε κατά αυτό το ίδιο πραγματικά. Αντιμετωπίζεις με τον ίδιο τρόπο το γεγονός ότι τώρα τι να δάμε, θέματα να πούμε, είστε ένας από τους πιο γοτευτικούς Έλληνες τοπιούς. Ναι, είναι η πρώτη φορά που το ακούει αυτό ο Θεός, από μένα δεν το έχεις ακούσει ποτέ. Πώς το αντιμετωπίζεις, θέλω να πω, όταν είσαι ένα μικρό νεότερο και τώρα νέο που το πείτε, δεν με συμφέρει να πω το αντίθετο, αλλά το αντιμετώπισες έτσι και έβλεπες ένα πάντα, όπως θα πω, ή πάντα είχες μια μετρία προσφύγη, ας πούμε. Αυτό το πράγμα εδώ που βλέπω ότι είναι να είχες μετά να σου πατάς τα πόδια σου, το είχες πάντα ή το καλλιέργησες τον καιρό. Χωρίζουμε Thank you.
Εντάξει, πάρε λίγο χρόνο. Εντάξει, τον δίνω. Δεν μπορώ να πω εσύ. Να έχει λίγο ζωή δηλαδή. Ωραία. Όχι κύμολο δηλαδή, όχι στη σπίτι. Από κάτω. Αν είσαι τραγούδι, σε τραγούδι θα είσαι. Τελεία. Θα ρωτήσω εγώ αν είχε τη δυνατότητα να κάνει οποιοδήποτε ρόλο. Τέλο πάντων, κινηματογραφικό. Ποιο ρόλο θα ήθελα. Από κάποιον δηλαδή που έχει γίνει ήδη. Με λίγα λόγια, ποιο είναι ο αγαπημένο του ρόλο. Είναι πολύ άμα το μπορεί να σκεφτεί τώρα. Ναι, το ξέρω γι' αυτό. Είναι η πρώτη που σου λέει. Έτσι, επειδή ήταν πρόσφατο το που σου λέει. Πάρα πολύ. Ειλικρινά, στο πρώτο ραντεβού τόσο ωραίο δεν έχω ξαναφέρει. Ωραίο ήταν, ωραίο ήταν.